Χειρουργικές θεραπείες. Όλοι μας αποφεύγουμε το χειρουργείο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται απαραίτητο. Οι χειρουργικές επεμβάσεις για την νόσο γίνονται συνήθως με επισκληρίδια ή ραχιή αναισθησία και η βελτίωση των συμπτωμάτων είναι εμφανής αμέσως μετά από την επέμβαση. Πρέπει να τονιστεί ότι η βελτίωση στα συμπτώματα που προσφέρουν οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που επιτυγχάνεται με την φαρμακευτική αγωγή. Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, οι κίνδυνοι για τον ασθενή εξαρτώνται από την προεγχειρητική του κατάσταση και τα προβλήματα υγείας που έχει. Οι χειρουργικές επεμβάσεις στον προστάτη χωρίζονται στις ανοιχτές, δηλαδή με το μη, και στις ενδοσκοπικές, δηλαδή μέσα από ειδικό ενδοσκόπιο το οποίο μπαίνει μέσα στην ουρήθρα. Μετεγχειρητικές επιπλοκές αποτελούν οι ουρολοιμώξεις και σπάνια η επίσχεση ούρων. Μετά την εγχείρηση, οι περισσότεροι άντρες βιώνουν για 1-2 εβδομάδες επιτακτική ανάγκη ούρησης και πιθανώς αιματουρία. Μετεγχειρητικά, στους περισσότερους άντρες παρατηρείται παλίνδρομη εξπερμάτιση. Δηλαδή, ενώ η στήση και ο οργασμός δεν επηρεάζονται, δεν υπάρχει εξπερμάτιση. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει ανοίξει πια ο αφιένας της κύστης και το σπέρμα οδεύει ελεύθερα προς την κύστη. Ακράτεια ούρων παρατηρείται περίπου στο 1% των ασθενών, ενώ η ανάγκη επανεπέμβασης στο μέλλον δεν είναι ιδιαίτερα συχνή.